Οι συνταξιούχοι σήμερα βγαίνουν στο δρόμο στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Έχουν ξεκινήσει από πολλές περιοχές της χώρας. Σήμερα στο Ηράκλειο έχουμε την κινητοποίηση των συνταξιούχων στην Πλατεία Ελευθερίας. Επίσης την Παρασκευή έχουμε την κινητοποίηση των συνταξιούχων από το Ρέθυμνο. Καλημερίζω τον κύριο Λενακάκη. Λοιπόν, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Μ' ακούτε? Μια χαρά. Πώς είστε? Ήθελα να διορθώσω, στα Λιοντάρια είναι 10 η ώρα. Ωραία, στα Λιοντάρια. Να μην τους στείλουμε λοιπόν τους ανθρώπους στην Πλατεία Ελευθερίας. Τι κάνετε, όλα καλά? Προσπαθούμε. Ωραία. Πώς τα ακούσατε και πώς τα μεταφράσατε και τι ξέρετε παραπάνω εσείς από αυτά που περιμένουν και οι υπόλοιποι και ακούστηκαν από τον Πρωθυπουργό? 200 με 300 ευρώ ανάλογα με τη σύνταξη που παίρνει ο κάθε συνταξιούχος. Τώρα, κύριε Λινακάκη, αυτό πώς μεταφράζεται? Και ρωτάω πώς μεταφράζεται για τον εξής λόγο. Γιατί εκείνο το αίτημα που έλεγε αυτή την αύξηση του 7,75 ή θα τη δώσετε οριζόντια σε όλους ή θα συνεχίσουμε να έχουμε προβλήματα. Γιατί είτε Βρούτσης ήτανε, είτε Κατρούγκαλος ήτανε, ή σήμερα Χατζηδάκης ήτανε, τα προβλήματα υπάρχουν σε ό,τι έχει να κάνει με τις συντάξεις. Και είμαστε όλοι μας, και είσαστε κυρίως εσείς, μπερδεμένοι ανάμεσα στους αριθμούς. Αλλά πριν μου το πείτε και μου δώσετε την απάντηση, να καλημερίσω και τον κύριο Σφακιανάκη από το Ρέθυμνο. Είναι και εκείνος πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Ρεθύμνου. Καλημέρα, κύριε Σφακιανάκη. Καλημέρα, κύριε Ανδρουγεράκη. Καλημέρα και στους αγαπητούς φίλους και ακροατές σας. Ωραία, μισό λεπτό τώρα, γιατί έχω ρωτήσει κάτι συγκεκριμένο τον κύριο Λενακάκη. Παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Ανδρουγεράκη, ακούστε. Εμείς, οπωσδήποτε, ό,τι και να δώσει η κυβέρνηση, εμείς τα θέλουμε. Γιατί είναι δικά μας χρήματα. Είναι από τα χρήματα που μας έχουν αφαιρέσει. Τώρα, όσον αφορά τα 200 ή 400 ευρώ, κάθε φορά που κινητοποιείται το συνταξιουχικό κίνημα στη χώρα μας, τότε βγαίνει και ο ένας πρωθυπουργός, και αυτό έγινε και παλιότερα, και αναφέρει ακριβώς τι θα δώσει. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι το ποσό αυτό αφορά τους συνταξιούχους που είχαν προσωπική διαφορά και δεν πήραν καμία αύξηση, και το ποσό αυτό θα είναι φάπαξ, και το ποσό αυτό θα είναι ανάλογα με τη σύνταξη του καθενός. Δεν το ξέρουμε ακόμα τι θα είναι αυτό το ποσό. Αυτό όμως που θα ήθελα να υπενθυμίσω είναι ότι είναι ένα μέρος των χρημάτων που έχουμε χάσει όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Είτε λέγεται 13η σύνταξη, είτε λέγεται 14η, είτε λέγεται ΕΚΑΣ, είτε λέγεται αναδρομικά, είτε λέγονται οι νόμοι που απορρέουν από τον νόμο Κατρούγκαλου που έχουν φτωχοποιήσει τους συνταξιούχους. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά τα εξαγγέλματα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ο συνταξιούχος δεν δούλεψε, κυρία Δουλγεράκη, 30 και 40 χρόνια για να παίρνει επιδόματα. Εμείς θα θέλαμε να μας δώσει το δώρο των Χριστουγέννων, του Πάσχα, που είναι δουλεμένα, είναι δικά μας χρήματα. Θα θέλαμε η προσωπική διαφορά να ενσωματωθεί στην κύρια σύνταξη και να φύγει από τη μέση για τους συνταξιούχους πριν το 16. Είναι μια σειρά λοιπόν μέτρων τα οποία οι συνταξιούχοι τα έχουν βάλει και τα έχουν θέσει και σε υπόψη της κυβέρνησης, αλλά εμείς απάντηση δεν έχουμε πάρει. Αυτό είναι το πιο σοβαρό. Δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση για τα δικά μας αιτήματα, τα αιτήματα που βάζει το συνταξιουχικό κίνημα. Νομίζω ότι το τελευταίο που αναφέρατε και είπατε, ότι δεν δουλεύαμε τόσα χρόνια για να παίρνουμε επιδόματα, είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και βέβαια, κύριε Λινακάκη και κύριε Σφακιανάκη, και θα έρθω αμέσως σε εσάς, κύριε Σφακιανάκη, να υπενθυμίσω και σε εσάς και στον κόσμο εκείνη την τελευταία έρευνα η οποία είχε γίνει από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κρήτης. Επειδή μιλήσατε, κύριε Λινακάκη, για φτωχοποίηση των συνταξιούχων, και μάλιστα αυτή η έρευνα νομίζω είναι 2-3 χρόνια πίσω, αλλά δεν μπορείς να την ξεχάσεις εύκολα, η οποία ανέφερε το εξής, ότι υπάρχουν περιοχές πάρα πολύ φτωχές και στην Κρήτη, κυρίως στα νότια διαμερίσματα του νησιού, και δεκάδες οικογένειες οι οποίες συντηρούνται, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε οικονομική κρίση, πανδημία, τώρα ενεργειακή βέβαια κρίση, οι οποίες οικογένειες στηρίζονταν σε αυτή τη σύνταξη του παππού, της γιαγιάς, του μπαμπά, της μαμάς, για να μπορέσει να επιβιώσει,
να περάσει την καθημερινότητά της μία ολόκληρη οικογένεια. Για να μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί αξίζει να τα αναφέρουμε, γιατί κανένας από τους πολιτικούς δεν είναι άμερος των ευθυνών του, σε όποια κυβέρνηση αν ήταν, άσπρη, μαύρη, μπλε, κίτρινη, κόκκινη και όλα τα υπόλοιπα χρώματα. Κύριε Σφακιανάκη, να το πάτε από εκεί, ότι δεν δουλεύαμε τόσα χρόνια για να παίρνουμε επιδόματα που είπε και ο κύριος Λενακάκης από το Ηράκλειο. Ακριβώς. Και εγώ θα το κάνω πιο συγκεκριμένο. Εμείς σαν συνταξιούχοι, σαν συνδικαλιστικό κίνημα των συνταξιούχων, ζητάμε να επανέλθουν οι συντάξεις στα επίπεδα της 31/12/2012. Γιατί από την 1η-1η-2013 υπήρξαν τεράστιες μειώσεις και περικοπές των συντάξεων και των δώρων. Άρα, οι δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που βγήκαν το 2015 και τις οποίες τις έγραψαν οι τότε κυβερνώντες στα παλιά τους παπούτσια και έφεραν τον νόμο Κατρούγκαλου και έκαναν τον επανυπολογισμό των συντάξεων με τις τεράστιες μειώσεις πάλι ξανά με την προσωπική διαφορά. Αυτό εμείς ζητάμε. Ό,τι συντάξεις παίρναμε το 2012 και προφανώς με τον ίδιο υπολογισμό από το 2013 και μετά όσοι βγαίναν στη σύνταξη, αυτά είχαμε δουλέψει, αυτά μας έδωσε το τότε κράτος και αυτά πρέπει να πάρουμε. Ο νόμος λοιπόν του Κατρούγκαλου που έκοψε, έθαψε τις διεκδικήσεις των συνταξιούχων με τον επανυπολογισμό από τη στιγμή που το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε από τις συνταγματικές και παράνομες αυτές τις μειώσεις όλων των κυβερνήσεων των προηγούμενων, μηδεμιάς εξαιρουμένης, ήρθε λοιπόν και έκανε παραπέρα μείωση των συντάξεων. Αυτό έκανε στην ουσία. Κύριε Σφακιανάκη, αυτά τα 200 ή 300 ευρώ, εν πάση περιπτώσει, αυτό το ποσό εφάπαξ που θα μάθουμε τι πόσους αφορά. Εξάδειτε. Θα γίνει συγκεκριμένο σήμερα. Λένε οι αρμόδιοι υπουργοί ότι θα κάνουν συγκεκριμένες αναλύσεις και, για να δούμε. Από ό,τι ξέρετε, είναι κοντά 1 εκατομμύριο οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν θέμα είναι αυτή την ώρα. Είναι περίπου 1 εκατομμύριο οι συνταξιούχοι που δεν έχουν πάρει αύξηση, την αύξηση το 7,75%. Ναι. Όμως, κυρία Δουργεράκη, δεν μπορούμε να στηριζόμαστε, όπως είπε ο φίλος, ο συνάδελφος, ο Γιώργης. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε στα επιδόματα. Αυτό είναι, θα πάρει 200 ευρώ όλο το χρόνο. Τελείωσε. Έληξε. Ναι. Όμως, πόσα έχει κάνει. Μα νομίζω έτοιμά σας δεν ήταν αυτό το 7,75% εννοώ των συνταξιουχικών ενώσεων να δοθεί με πολιτική απόφαση σε όλους τους συνταξιούχους χωρίς αυτές τις διακρίσεις, προσωπικές διαφορές κλπ. Διότι αυτοί οι αλγόριθμοι και τα λοιπά δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα μεταξύ σας. Προφανώς. Εμείς ζητάμε, κυρία Δουγεράκη, η προσωπική αυτή διαφορά, ζητάμε καταρχήν να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου για να επανέλθουν οι συντάξεις στα επίπεδα 2012, όπως είπαμε. Όμως, επειδή βλέπουμε ότι κανένας από τους επίδοξους κυβερνώντες, από τους επίδοξους να κυβερνήσουν αυτόν τον τόπο, τοποθετείται σε αυτό να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, λέμε τούτο. Γιατί να μην πάρουν το 7,75% την αύξηση, να την νιώσουν στη τσέπη τους και ας παραμείνει η προσωπική διαφορά μέχρι να καταργηθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό εμείς ζητάμε. Τώρα, αν πάρει 200, αν πάρει 250, αν πάρει 300, αυτό θα πήρε μια και όξο, φύγανε κλπ. Εμείς λοιπόν, ο αγώνας ο δικός μας αυτή την περίοδο πάλι, και είμαστε συνέχεια στον δρόμο. Συνέχεια θα είμαστε, ναι, απέναντι στην κάθε κυβέρνηση για να λύσει τα προβλήματα αυτά, να ενσωματώσει επιτέλους την προσωπική διαφορά στη σύνταξη, έτσι ώστε όλοι οι συνταξιούχοι να παίρνουν και να πάρουν την αύξηση που δόθηκε το 7,75%. Κύριε Λινακάκη, είπαμε, λιοντάρια, τι ωραία η δική σας κινητοποίηση σήμερα.
στις 10 η ώρα στα Λιοντάρια. Καλούμε όλους τους συνταξιούχους όλων των ταμείων να έρθουν και να παρευρεθούν στην συγκέντρωσή μας και πραγματικά όλοι μαζί να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει. Κύριε Σφακιανάκη, εσείς την Παρασκευή βγαίνετε στους δρόμους στο Ρέθυμνο, έτσι? Εμείς, ακριβώς, την Παρασκευή 17 του μήνα, ώρα 11, καλούμε τους συνταξιούχους του Ρεθύμνου, όλους τους συνταξιούχους στο εργατικό κέντρο, να ενώσουμε τη φωνή μας με τη φωνή όλων των συνταξιούχων της χώρας, που αυτή την περίοδο, αυτή τη βδομάδα γίνονται τα συλλαγητήρια, να σκύψει επιτέλους η κυβέρνηση στα προβλήματά μας, να δώσει τις απαραίτητες λύσεις και στέλνουμε μήνυμα. Θέλουμε μήνυμα σε όλα τα κόμματα, γιατί όλα τα κόμματα έχουν την ευθύνη, και να το τονίσω τούτο εδώ, ότι εμάς σαν συνδικαλιστικό κίνημα δεν μας ενδιαφέρει το ποιο κόμμα κυβερνά. Μας ενδιαφέρει όμως ποια πολιτική εφαρμόζει. Εάν αυτή η πολιτική είναι αντίθετη με τα συμφέροντά μας, με τα δικαιώματά μας, προφανώς θα την καταπολεμούμε και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, θα είμαστε συνέχεια στον δρόμο για να μην περάσει αυτή η πολιτική. Εμείς λοιπόν καλούμε τους Ραθινιώτες συνταξιούχους σε 11 η ώρα την Παρασκευή στο εργατικό κέντρο να δώσουμε όλοι μαζί τον αγώνα για να δοθούν λύσεις στα προβλήματά μας. Κύριε Λινακάκη, κύριε Σφακιανάκη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερος. Καλημέρα σας από τον 984. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Γεράκη. Καλημέρα.